Δυναμικό ξεκίνημα για το σύλλογο του Πανθρακικού Ομίλου Αντισφαίρησης Κομωτινής. Το ιστορικό σωματείο μετακόμισε φέτος από το στάδιο του Πανθρακού πίσω από το κλειστό γυμναστήριο της πόλης λόγω εργασιών. Σε δύο νέα γήπεδα, οι προπονητές φιλοξενούν νέους και παλιούς αθλητές με σκοπό την καλύτερη μάθηση πάνω στο κομμάτι του τένις. Οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει και η προσέλευση είναι αρκετά ικανοποιητική και δεν θα γινόταν διαφορετικά αφού η δουλειά όλων των προηγούμενων ετών από τον Χρήστο Σαμαρά και τους συνεργάτες καρποφορεί. Βρεθήκαμε στις νέες εγκαταστάσεις και είδαμε και εμείς όλα τα παραπάνω. Νεαρά παιδιά να προπονούνται με τη ρακέτα με δυναμισμό και τους προπονητές να είναι όπως την πρώτη τους μέρα, ορεξάτη. Μιλήσαμε με τον Χρήστο Σαμαρά και μας τόνισε για το νέο ξεκίνημα που κάνει ο ΠΟΑΚ στα γήπεδα του Δήμου. Ο Πανθρακικός Εθνικός Σύλλογος, συνεπής και φέτος, ξεκίνησε τη δραστηριότητά του για το υπόλοιπο του 2020 μετά από λιγοήμερες διακοπές, οι οποίες ήταν και αναγκαίες για όλους και για εμάς και για τα παιδιά. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία με βάση τα προηγούμενα μας χρόνια. Έχουμε πλέον βάλει τις βάσεις για ιερά θεμέλια και για εξελίξεις και διακρίσεις των αθλητών μας. Για μας πλέον είναι μια υπόσχεση ότι θα κρατήσουμε ζωντανό το άθλημα στη πόλη της Κομωτινής και όχι μόνο. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος εδώ και 30 χρόνια συνεπέστατα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινό. Ευτύχησε να δει αθλητές να διακρίνονται, ευτύχησε να δει ανθρώπους ακόμα και τώρα στα μεγάλη παιδιά να παίζουν τένις. Έχουμε μέλη, ελεύθερα αθλούμενους. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ευελπιστούμε και ευχόμαστε το πράγμα να το κρατήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Μεγάλη προσέγγιση μέχρι τώρα. Πώς το βλέπει ο coach αυτό? Σίγουρα αυτό θέλω να το πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για όλους να ασχοληθούν ένα άθλημα. Για μας το ευτύχημα είναι ότι μπαίνουμε σε καινούργια γήπεδα, σε καινούργιους χώρους. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις ωραίες γυμναστικές μεταστάσεις. Ικανοποιεί και τους αθλούμενους αλλά και τους γονείς των παιδιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο σημείο τη Δημοτική Αρχή της Κομωτινής, τον Δήμαρχο Αντιδημάρχους και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή τους την κίνηση. Θέλω να τους υποσχεθώ ότι μέσα από αυτό το άθλημα και μέσα από αυτή την κίνηση που κάνανε η ανταπόδοση θα είναι αμοιβαία, δηλαδή αντίκτυπος θα είναι και στην πόλη και φυσικά στους ανθρώπους που πηγούνται τον δρόμενο της πόλης. Θα το δούμε αυτό και στην πορεία με τα τουρνά και τα event που θα διοργανώσουμε ο Σύλλογος. Ελπίζω να είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία με όλους τους φορείς, με όλους τον κόσμο, με όλους τους πολίτες να αγαπήσουν αυτό το άθλημα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στις επαρχιακές πόλεις μέχρι τώρα τα αθλήματα που είχαν τη μερίδα του Λέων ήταν τα ομαδικά. Το ατομικό άθλημα είναι ένα πολύ ευχάριστο άθλημα, γιατί έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, παίζεται μέχρι μεγάλη ηλικία, έχει ανθρώπους που το αγάπησαν και το αγαπάν πάρα πολύ και ευχόμαστε η Κομωτινή να γίνει πόλος έλξης όχι μόνο για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη αλλά για το Πανελλήνιο και για τις γύρω χώρες τις Βαλκανικές που περιμένουν πώς και πώς να κληθούν για να φέρουν παιδιά να κάνουν εδώ το μάτι. Κάναμε και μια κουβέντα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου, Ντίνο Μαυρομάτη, και μας είπε και αυτός τις απόψεις του από τη θέση της διοίκησης. Γενικότερα ο αθλητισμός έχει πρόβλημα στην εποχή μας και μάλιστα τώρα με τον κορονοϊό τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα. Βέβαια σε επίπεδο μεγάλων ομάδων και εθνικών κατηγοριών τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα και θα είναι και πιο δύσκολα για τις ομάδες τις δικές μας στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ που έχουμε εκπροσώπους στις μεγάλες κατηγορίες. Τώρα όσον αφορά τα ομαδικά αθλήματα, τα ατομικά αθλήματα όπως είναι αυτό με το δικό μας άθλημα, το τένις, η αντισφαίριση, τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα. Οι γονείς, μην ξεχνάμε, οι ακαδημίες έχουν την συνδρομή τους στο σύλλογο και από αυτά τα χρήματα τα περισσότερα πηγαίνουν στους προπονητές, στους δασκάλους και γίνεται έτσι όλη η λειτουργία του συλλόγου. Σε πάντα μιλάμε τώρα σε επίπεδο ατομικών αθλημάτων. Ο δικός μας ο σύλλογος, δόξα τω Θεώ, πηγαίνει αρκετά καλά. Το θέμα μας τόσα χρόνια ήταν το γηπεδικό. Βέβαια τώρα αυτή την χρονιά, αυτή την περίοδο ξεκινήσαμε σε καινούργιες εγκαταστάσεις, καινούργια γήπεδα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δήμο Κομωτινής, τον Αντιδήμαρχο, τον Δήμαρχο, γενικά τις υπηρεσίες που κατασκεύασαν αυτό το υπέροχο έτσι, αθλητικό κέντρο. Και μάλιστα θα έχει και συνέχεια από ό,τι ξέρουμε, δίπλα θα γίνουν αποδυτήρια, κηλικία και οπότε θα είναι ένας καλός πόλος έλξης, όπως λέει και πολλές φορές μας το έχει πει και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, γενικότερα για τον αθλητισμό της περιοχής μας. Εμείς τώρα
περιμένουμε τα δικά μας τα γήπεδα που είναι στο Πατρικικό Στάδιο, όπως ξέρεις, στο Πατρικικό Στάδιο είναι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ήδη η δημοπρασία έχει βγει, το έργο έχει ξεκινήσει λόγω του καλοκαιριού και λόγω του κορονοϊού είχαμε κάποιο έτσι ξεγύρισμα. Από ό,τι ξέρουμε όμως ότι κάποια στιγμή πρέπει να παραδοθούν ή φέτος ή τουλάχιστον μέχρι την επόμενη άνοιξη, όταν θα ξαναξεκινήσουμε πάλι, θα έχουμε και εκεί 4 γήπεδα. Το ευτύχημα όμως είναι 4 και 2, 6 και άλλα 2 που βρήκαμε χώρους που ενδεχομένως και αυτά να διορθωθούν από την δημοτική αρχή, σημαίνει ότι θα έχουμε γήπεδα στην Κομωτινή. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα και αυτό είναι που προβούσαμε τόσα χρόνια. Γήπεδα για να μπορούν τα παιδιά μας να αθλούνται και να γίνουν και άλλοι σύλλογοι. Για να αθλούν και άλλα παιδιά. Στο τένις, γενικότερα, στον αθλητισμό. Είναι χαρά αθλητισμό. Και τώρα με την καραντίνα που ήμασταν και τόσο καιρό έξω, ευκαιρία είναι να βγούμε κι εμείς έξω έτσι. Ο Ντίνος Μαυρομάτης μας τόνισε και τη μεγάλη ευθύνη που έχει ο Σύλλογος απέναντι στους γονείς αλλά και τους αθλητές, μιας και ο Σύλλογος κάνει μόνο βήματα προόδου. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ευχαρίστηση για μας. Διότι μέσα από το Σύλλογο, όταν τα παιδιά αρχίσουν και μπουν στο αγωνιστικό τμήμα, έρχονται τα μετάλλια, έρχονται τα κύπελα και σε επίπεδο εθνικών. Ομάδων μάλλον πρέπει να πούμε ότι ο Πανθρακικός Ρόλος Αντισφαίρησης έχει γενική ομάδα στη Β' Εθνική και την Εθνική ομάδα στη Β' Εθνική. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω. Παραπάνω είναι πιο καλύτερα αθλητές, πιο δύσκολα. Εντάξει, τα πάντα όλα. Εντάξει. Αλλά και μόνο που έχουμε και σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών σε ομαδικό τώρα πάντα επίπεδο. Δηλαδή το άθλημα, όταν τελειώνουν όλα τα πρωταθλήματα και φτάνουν προς το τέλος της χρονιάς του Νοέμβρη, Δεκέμβρη, τότε αρχίζουν και παίζουν ας πούμε ομάδες μεταξύ τους σε επίπεδο συλλογικό. Εκεί λοιπόν είμαστε στη Β' Εθνική και στους άντρες και στις γυναίκες, έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Και φυσικά έχουμε και πολλούς καλούς αθλητές, οι οποίοι διακρίνονται πανελλαδικά. Στόχος μας είναι από εδώ και πέρα να βγάλουμε καινούργια φιντάνια από 10 μέχρι 14-16 χρονών που θα διακριθούν και αυτά πανελλαδικά. Δίνω σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο. Ξέρουμε ότι ήσουν πάντα κοντά στον αθλητισμό. Βέβαια στο ποδόσφαιρο περισσότερα, μην ξεχνάς. Έχουμε και τα κορίτσια μας εκεί στο. Αλλά και στο τένις αντισφαίρεσης, Πανθρακικός είναι αυτός. Ο Χρήστος Σαμαράς, γεμάτος συγκίνηση, μας λέει με λίγα λόγια τι σημαίνει για αυτόν το τένις. Δεν είναι μια ζωή. Είναι η αγάπη μου, είναι το χόμπι μου, είναι το πάθος μου. Είναι κάτι με το οποίο ξεκίνησα εδώ και 30 χρόνια και κάτι με το οποίο θα τελειώσω. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς τη. Ευχαριστώ πολύ.